σοβαρό θέμα τη Ιουκρέκα. Θέλω να υπάρξει μια σύντομη ενημέρωση από τον Δήμαρχο, γιατί διάβασε σε κάποια σήμερα στη σελίδα το θέμα των Αγίων Θεοδόρων με το διολογικό, με το πρόστιμο των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν υπάρχει κάποια ενημέρωση από το θέμα, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ίσω το μεγαλύτερο φόρμα που θα προκύψει ή είναι μπροστά μα. Και ήθελα να μάθω, επειδή βγήκε η απόφαση, λένε, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, δεν έχουμε για το βιολογικό, αυτό που είπε και ο κ. Πετρίτσης, για το βιολογικό των Αγίων Θεοδόρων. Τι γίνεται, τι μελιγενές, αν έχουμε κανένα νέο για αυτά τα 8 εκατομμύρια που έχουν βγάλει. Αυτά. Είχαμε αυτή την πραγματικά δυσάρεστη, άμα θέλετε, και δυσάρεστη εξέλιξη σχετικά με την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το πρόστιμο το οποίο είχε επιβληθεί στο Δήμο Αγίων Θεοδόρων και που έχουν παρακρατηθεί μέχρι τώρα από τη ΔΟΗ Κορίνθου 1.100.000 συν τα φετινά φυσικά και όλα αυτά παρακρατούνται από τον πράσινο φόρο που έπαιρνε ο Δήμος Αγίων Θεοδόρων αυτό το ειδικό τέλος που λέγεται. Και οπωσδήποτε τώρα ο Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, θέλω να τονίσω λοιπόν ότι αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, όσο η θητεία αυτού του Δημοτικού Συμβούλιου, δεν έχουν πάρει ούτε μία δραγμή από τον πράσινο φόρο. Έχουν παρακρατηθεί για τον λόγο αυτό, το οποίο και επανειλημμένα έχω εξηγήσει και τους λόγους. Ενώ είχαμε κερδίσει την αναστολή τότε, έγινε νόμος το Σεπτέμβριο, ή τον Οκτώβρη του 2011, δεν θυμάμαι καλά, που ανέφερε ότι και εάν δεν έχει τελεσιδικήσει ένα τέτοιο θέμα, τότε παρακρατούνται μέχρι να τελεσιδικήσει, γι' αυτό και είχαν παρακρατήσει μέχρι τώρα τα χρήματα αυτά και φυσικά φτάσαμε, ας πούμε, σε μία απόφαση που, όπως είπα, είναι δυσάρεστη για τον Δήμο μας. Μην μιλήσουμε για πάρα πέρα και για άλλα πράγματα, γιατί οπωσδήποτε δεν έχει, αυτό είναι οριστικό και αμετάκλητο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό και καλό θα ήταν να μην μιλήσουμε για το παραπάνω θέμα. Θέλω όμως να τονίσω και να πω, για να το ξεκαθαρίσω εγώ προσωπικά και είναι άποψή μου αυτή, ότι θα ζητηθούν ευθύνες. Επειδή η απόφαση αυτή του Ελεκτικού Συνεδρίου δείχνει συγκεκριμένους ανθρώπους, αιρετούς, οι οποίοι παρανόμησαν με συνέπεια σήμερα να μας συμβαίνει αυτό το πράγμα και να στερούνται αυτά τα χρήματα από τους δημότες, θα ζητηθούν ευθύνες. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη χώρα κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, είναι ένα σοβαρό θέμα και θα ξαναπασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως έχω πει και πιο παλιά, αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Θα βγουν πολλά, γιατί δεν είναι το μόνο. Είναι πολλά άλλα τέτοια, πολλές άλλες τέτοιες παρανομίες, ατασταλίες και που στην πορεία ήδη, έτσι αυτό ήταν το πρώτο και κάποια άλλα που σε μικρότερο φυσικά έτσι μέγεθος, αλλά και τα άλλα που έρχονται. Λοιπόν, θα πρέπει, έτσι, όπως είπα και επειδή θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, σοβαρά και υπεύθυνα, να σταθούμε απέναντι σε αυτά τα θέματα και απέναντι σε αυτούς που εδώ και τόσα χρόνια με αυτές τις πολιτικές επιλογές οδήγησαν τον τόπο και τον Αγίων Θεοδόρων και του Λουτρακίου, αφού τώρα είμαστε ένας Δήμος, τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει τελικά να ζητηθούν ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος ή δύο Δήμοι πριν, σαν τους Αγίους Θεοδόρους και σαν τον Λουτράκη, σήμερα να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ακούστηκε προηγούμενα και το Υπουργείο Εσωτερικών και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, και το που μας έχει κατατάξει. Γιατί μας έχει κατατάξει εκεί? Ποιοι ευθύνονται για αυτό?
Γι' αυτό λέω εγώ, κύριε Πρόεδρε, και θα το ζητήσω αυτό πραγματικά, να γίνει μια συζήτηση πρώτα στους Αγίους Θεοδόρους, να λάβει γνώση και η τοπική κοινωνία εκεί, αλλά και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βγούνε, να πούμε την αλήθεια και να βγουν αυτό που λέμε όλα στη φόρα. Δεν πάει άλλο. Και επειδή είμαι αυτός που έχω κατηγορηθεί περισσότερο από τον καθέναν, και γι' αυτό λέω τώρα ξετυλίγεται το κουφάρι, θα ήθελα από εδώ, άμα θέλετε, και στο εξής, μέσα από αυτές τις διαδικασίες και μπροστά στον κόσμο, μπροστά στους δημότες, ο κάθε αυτός κύριος που, άμα θέλετε, ασέλγησε στις πλάτες των δημοτών, έτσι να ξεσκεπαστεί και να πάει εκεί, να πάρει το δρόμο για εκεί που πρέπει. Αυτό ήταν έτσι ένα δυσάρεστο και το μάκρυνα λιγάκι. Θέλω όμως να ενημερώσω το Συμβούλιο και να σας πω ότι σχετικά με τον βιολογικό των Αγίων Θεοδόρων, ότι από Δευτέρα το συνεργείο μπαίνει μέσα, ξεκινάει τις εργασίες, τοποθετεί μετασχηματιστές και από ό,τι έχω συζητήσει μαζί τους, μέσα σε 15 μέρες θα ολοκληρωθεί η συντήρηση όλου του βιολογικού και θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι έτοιμος ο βιολογικός να δεχτεί λίμματα. Πιστεύω ότι και ο εργολάβος ταυτόχρονα δηλαδή να έχει αποκαταστήσει τις εισροές, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο για τους Αγίους Θεοδόρους. Ήδη από την μεριά της ΔΕΙΑΛ και από συνεργασία που έχω κάνει με τον κύριο Μαστραντονάκη, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία να στείλουμε προς τους δημότες, προς τους αγιοδωρίτες που άμεσα, γιατί έχουμε 350 παροχές ήδη έτοιμες, περίπου τους 1000 υδρομετρητές που μπορούμε να καλύψουμε σε πρώτη φάση, να στείλουμε ειδοποιήσεις ώστε να ξεκινήσουμε την διαδικασία πλέον σύνθεσης με το αποχαιρετικό δίκτυο των Αγίων Θεοδόρων. Φυσικά υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα, δεν θα ήθελα να επεκταθώ στα γενικά πολεοδομικά, για τα οποία όμως θα μας δοθεί έτσι η ευκαιρία, νομίζω στην επόμενη συνεδρίαση, να είναι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε εκεί και θα ενημερωθείτε, αλλά και θα πάρουμε αποφάσεις ώστε να δρομολογηθούν πλέον προς την αρμόδια υπηρεσία και να έχουμε και εκεί μια θετική εξέλιξη, να έχουμε σύντομα ΦΕΚ στα δύο κουκουσού, των Αγίων Θεοδόρων και του Λουτακίου. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Γιώργης έχει το λόγο. Εδώ δεν ξέρω τι να πιστέψω τελικά, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο κύριος Νικοφίδης πήρε το λόγο και είπε προηγουμένως στην καταγγελία που έγινε στην αυτοδιοίκηση GR ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το ανέφερε πρώτα ο Νίκος Ολόης και μετά ο κύριος Αντιδήμαρχος Οικονομικών ότι δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό θέμα πιο όντως υποχρεώσει κτλ. Βγαίνει ο κύριος Δημήτρης Δέντες και μας λέει ακριβώς τα αντίθετα και λέει ότι πώς κατήντησε έτσι ο Δήμος. Ήθελα να μάθω. Όταν κάνει κάποιος αντιδήμαρχος επώνυμες καταγγελίες για κουβάρια και δεν ξέρω και ξεκουβάρια τώρα, δεν τα ξέρω αυτά τα κουβάρια, ας τα ξετυλίξει εδώ πέρα αυτά τα κουβάρια να ξέρουμε και εμείς για ποια κουβάρια λέει, για να ξέρουμε τελικά τα κουβάρια έχουν και επίθετο. Το ξετυλίξει, παρακαλώ, το παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε αντιδήμαρχε, παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο κύριε αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τον χώρο κύριε, όχι τον πρόεδρο, τον χώρο σεβαστείτε, σας παρακαλώ. Δεν το διέκοψα, κύριε Πρόεδρε. Και ήθελα να μάθω αυτά τα κουβάρια ποια είναι για ποινικές ευθύνες, πολιτικές ευθύνες, για 1000 ευθύνες ακούσαμε, χωρίς να γνωρίζουμε. Εάν υπάρχει αυτό το κουβάρι, έχει επώνυμο όνομα, το τι έγινε, τι ακριβώς έγινε, να το ξέρουμε κι εμείς ακριβώς το τι έχει γίνει. Εμείς ακούσαμε κανείς επίσημη ενημέρωση και κύριε Δήμαρχε, κάνω μια ερώτηση. Γιατί αφήνετε τον αντιδήμαρχο να μιλήσει για αυτά τα σοβαρά ζητήματα, αν υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων κλπ. Και δεν παίρνετε τον λόγο να πείτε από την πρώτη στιγμή. Είπατε προηγουμένως, κύριος αντιδήμαρχος έλεγε για ένα 100 που έχει δεσμευτεί, εσείς λέτε για ένα 800. Τελικά είναι ένα 100 ή ένα 800. Έχουμε συνέχεια δικογνωμίες εδώ πέρα. Πέστε μας ακριβώς το τι γίνεται για να γνωρίζουμε κι εμείς, να ενημερώνουμε τον κόσμο και να ξέρουμε κι εμείς ακριβώς το τι γίνεται. Παρακαλώ, άλλος κύριος συνάδελφος, ο κύριος Στάμου, ο Δημήτρης. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο θα μου επιτρέψετε, επειδή ακούσαμε τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Δέλε, με αυτό το βομβό, τη Δημήτριο,
λόγω περί πολιτικής συμπεριφοράς συμφωνούσα, αγαπητέ αντιδήμαρχε, σε όλα όσα είπατε. Αρκεί την πολιτική αυτή συμπεριφορά να την εφαρμόσουμε πρώτη. Και αναφέρομαι στο καυτό θέμα του προστίμου των 2 εκατομμυρίων, όταν εσείς και ο κύριος Δήμαρχος ήρθατε εδώ σε αυτή την αίθουσα τριαμβολογώντας ότι το γλιτώσαμε. Και όταν σας επισήμανα ότι είναι μια αναστολή και δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ληφθεί έτσι από μας, κύριε Λόι, το θυμάστε νομίζω έτσι, κουνάτε συγκαταβατικά το κεφάλι. Και μη τριαμβολογούμε, και εσείς επισημάνατε ότι θα πρέπει να το βάλουμε στο αντίστοιχο κονδύλι του προϋπολογισμού, το αρνηθήκατε λέγοντας ότι όχι. Σας ενημέρωσαν ότι το γλιτώσαμε το πρόστιμο. Έτσι είναι και μάλιστα. Θα έπρεπε λοιπόν ή να ενημερώνεστε ακριβέστερα και να μας παραπλανάτε ή να μην μας παραπλανάτε ή τέλος πάντων οι θελημένοι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Κρυκοφρύνης. Πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για το πρόστιμο αυτό ότι υπήρξατε για το 2013. Το τρίτο θέμα που ήθελα να σας δείξω, κύριε Πρόεδρε, και να κλείσω, είναι ότι από αυτή την αίθουσα, καθήμενος αυτή εδώ πέρα την καρέκλα, σας είχα πει ότι το βιολογικός είναι ένα θέμα τεράστιο για το οποίο κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν, είναι ένα θέμα διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Και τότε βέβαια δεν είχε περάσει, ήταν πολύ πιο πριν, δεν είχα ακουστεί, βέβαια θα μου πεις και τότε και που το είπα και τι έγινε και τι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ομολογουμένως, κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ακούγονται οι Άγιοι Θόδωροι αρνητικά. Δεν είναι διαφήμιση αυτό, αλλά δυσφήμιση. Και είναι δυσφήμιση όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο τα πολιτικά πράγματα γινόντουσαν στην πόλη. Και θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, και εσάς προσωπικά να είστε και εσείς λαύρος εναντίον της κατάστασης αυτής που γινόταν παλιά στους Αγίους Θοδωρούς. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η σημερινή εποχή, αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν, έχω την εντύπωση ότι θα τα κοιτάμε με κάποιο τρόπο και θα γελάμε. Γιατί είναι απίστευτα αυτά που γινόντουσαν. Και δυστυχώς ο Τζάπα Μάγκας και αυτός που έκανε την κηδεία με ξένα κόλληβα, για να το πω έτσι, να το καταλάβει οποιοδήποτε, τελείωσε οριστικά και μετά. Και βεβαίως, να πω και ένα τελευταίο, γίνεται μια προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε, γίνεται μια προσπάθεια ορισμένους να αναγάγουν οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε, αρνητικά και με πρόθεση. Αναφέρομαι στη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, οι ίδιοι δεν υπάρχει κανένας σε αυτή την αίθουσα και έξω που να είναι υπέρ της, τι να πω, ταλαιπωρίας του οποιοδήποτε εργαζόμενο. Είναι παράλογο να το πιστεύει κανείς ότι κάποιος λέει ναι. Απ' την άλλη, υπάρχει μια οικονομική πραγματικότητα. Και θα σας έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι αν είναι να στελεχωθούν τα αστυνομικά τμήματα, για παράδειγμα, και να βγουν οι αστυνομικοί στην πόλη έξω, αυτό θα είναι προϊόν μιας μεταφοράς εργαζομένων από μία θέση σε μία άλλη. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι αρνητικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θα έρθει κάποια στιγμή, να το συζητήσουμε. Και σε αυτή την αίθουσα, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι η αίθουσα δημοκρατίας, νομίζω ότι οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, χωρίς να κατηγορηθεί ότι είναι με τη μία ή με την άλλη άποψη. Και εσείς είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Κύριε Χμήρη, μισό λεπτάκι. Θέλω να κάνω μία. Επειδή με προκάλεσε ο κύριος Παπαγεωργίου και έτσι προκάλεσε και την ευαισθησία μου και κυρίως για το χωριό μου. Έχω καταγγείλει δημόσια και το θυμόσαστε όλοι, έτσι, την κατάσταση που επικρατούσε στους Αγίους Θοδωρούς. Έγιναν φιλότιμες προσπάθειες από την παρούσα δημοτική αρχή. Δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που επιθυμούμε αυτή η παρέμβαση και αυτή η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Κάθε φορά σκέφτομαι πώς θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουμε όλον αυτόν τον ρημαγδό που συνέβη τα τελευταία 8-10 χρόνια στους Αγίους Θοδωρούς. Και σκέφτομαι ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον άλλα 4-8 χρόνια για να σταματήσουμε το κατήφορο και μετά να δούμε πώς θα πάμε για να ανέβουμε τον ανήφορο. Το δεύτερο που θέλω να πω, να συνημερώσω για το πολύ σοβαρό θέμα του βιολογικού των Αγίων Θεοδόρων. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο
Θυμάστε που είχα πει ότι ο μόνος που κατάλαβε ότι ήταν ο κ. Σπανός, ο πρόεδρος, όταν αναφέρθηκαν σε μια επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της ανάκτησης κάποιων χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της επιστροφής κάποιων χρημάτων από την Ελλάδα προς τα εκεί, δεν πανηγύρισα στη λογική ότι η αναστολή σημαίνει και κερδίσαμε την υπόθεση, αλλά υποθέτω επειδή η ουσία του ζητήματος είναι ότι οι ελληνικές ελεκτικές αρχές έχουν καταφερθεί κατά του έργου αυτού και αυτό ουσιαστικά εκδικάστηκε, πίστευα ότι μία αναστολή στη συγκεκριμένη απόφαση σημαίνει κάτι. Ονοήτου, όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Διότι εδώ ήρθε η ελεκτική ελληνική αρχή, είπε αυτά που είπε για το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος ετέθη ενάντια σε αυτήν την απόφαση της ελεκτικής αρχής, προκειμένου να ανασταλεί ένα πρόστιμο προς τη ΔΟΗ Κορίνθου, το οποίο ήταν λιγότερο, το οποίο βεβαιώθηκε προς τη ΔΟΗ Κορίνθου, το οποίο ήταν κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ, 1.900 κάτι. Ο κύριος Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε πιθανόν στην παρακράτηση του πράσινου του φόρου που πάντα παίρνουμε στο Δήμο των Αγίων Θεοδόρων. Ακριβώς. Διότι εκεί ακριβώς έχει βεβαιωθεί το συγκεκριμένο, το έχω ξαναπεί βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω πει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί παρακρατείται ό,τι έρχεται ως έσοδο στο Δήμο μέσω της ΔΟΗ, παρακρατείται. Μέχρι να συμπληρωθεί εδώ το ποσό των περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα 900 κάτι. Κάτι λιγότερο από 2. Δεν έχω το χαρτί μαζί μου. Παρακρατήσανε και το φύσιμο. Όποιο πράσινο φόρο έχουμε πάρει, έχει παρακρατηθεί. Όποιο ποσό έχουμε πάρει. Και όποιο έσοδο έρχεται... Όχι, όχι. Έχουμε πάρει το 11 και το 12. Και ό,τι ποσό έρχεται, πιστοποιείται δηλαδή μέσω ΔΟΗ, κρατείτε ότι χτυπάει στη συγκεκριμένη οφειλή. Η προσπάθεια που κάναμε ήταν πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη. Βρήκαμε το 900. Το 900 ήταν το πράσινο φόρο που έχουμε παρακρατήσει, που είπατε προηγουμένως. Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνω. Το 1.900 είναι ένα, να το πω σε εισαγωγικά, πρόστιμο, το οποίο έχει βεβαιωθεί. Όχι, τι έχουμε παρακρατήσει, λέω από εμάς. Πόσο είναι? 1%. Τι έχει ψηφιστεί, δηλαδή. Έχει ψηφιστεί περίπου 1%. Περίπου, έτσι σας λέω, περίπου. Ήταν 600.000 συν 500 κάτι που έχουμε πάρει. Το σημείο. Δεν είπε τίποτα όμως 800. Το γκίζεται και έχουμε θέμα. Ναι, ναι, ναι. Ακολουθεί. Ακολουθεί ό,τι ακολουθείται μέσω της ΔΟΗ. Επικοινωνήσαμε πάρα πολλές φορές με τον δικηγόρο, το δικό μας. Μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου η απόφαση αυτή να βγει υπέρ του Δήμου. Δυστυχώς, πριν εβδομάδα πήραμε την απόφαση της ολομελίας του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπου ουσιαστικά ακυρώνει την προσφυγή την οποία είχαμε κάνει, και ουσιαστικά επιβεβαιώνει το πρόστιμο των 2 περίπου εκατομμυρίων στη ΔΟΗ. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μεγάλο βέβαια το πρόβλημα και μόνο αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στις 18 Ιουλίου έχουμε ακρόαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο έργο με λόγο, πρέπει να δώσουμε λόγο, γιατί ο βιολογικός καθαρισμός των Αγίων Θεοδόρων δεν λειτουργεί ως όφιλε να λειτουργεί από το 2006 μέχρι σήμερα, δηλαδή μετά το 2006. Καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια την οποία έκαναν οι ελεκτικές αρχές και μαζί με τον Δήμο, διότι έχουμε βρεθεί πάνω από 4 φορές στην Αθήνα, με τον κύριο Ζουσούνη, τον πρόεδρο της Αρχής Πληρωμής, ήταν η απόφαση αυτού του δικαστηρίου, της ολομελίας του Ελεκτικού Συνεδρίου, να ήταν θετική ως αφορά ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο και άρα και το Δήμο. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Η απόφαση θεωρώ ότι είναι καταπέλτηση κατά του Δήμου. Είναι τελεσίδικη στη λογική ότι είναι ανώτερο το δικαστήριο και δεν υπάρχει άλλη προσφυγή. Επικοινωνήσαμε και με έναν άλλο δικηγόρο, ο οποίος μας είπε ότι δεν υπάρχει άλλο ένδικο μέσο προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Και προφανώς καταλαβαίνετε ότι με εκείνη την απόφαση, στις 18 Ιουλίου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το ελεκτικό συνέδριο είναι, όπως ξέρετε, ένα... Εγώ δεν ξέρω και πολλά νομικά, καθόλου σχεδόν. Είναι ένα ανώτερο δικαστήριο, το οποίο ελέγχει την νομιμότητα κάποιων αποφάσεων. Θα σας πω πολύ γρήγορα ότι η νομιμότητα πάσχει σε αυτό το έργο, στην προγραμματική σύμβαση που σύναψε ο Δήμος Αγίων Θεοδόρων με την περιφέρεια Πυργονήσου, όντας κύριος φορέας του έργου ο Δήμος των Αγίων Θεοδόρων το 2001 και την συμπληρωματική σύμβαση το 2003 από τις τότε δημοτικές αρχές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Αγίου Θεοδόρου και βεβαίως δεν ελέγχθηκε η σύμβαση, αυτή η προγραμματική σύμβαση, από το Ελεκτικό Συνέδριο. Για τους δύο αυτούς λόγους, πολύ σύντομα σας λέω, το δικαστήριο, το ανώτερο αυτό δικαστήριο, δεν έκανε δεκτή την αίτηση τη δική μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, 4.900 κάτι και 2.900 κάτι, δηλαδή κάτι λιγότερο από 8 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να επιστραφούν κάποια και να μην βεβαιωθούν κάποια άλλα προς την ελληνική αρχή, προς το ελληνικό δημόσιο και βεβαίως επειδή και το πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορούσε στην ελληνική αρχή, την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, ουσιαστικά δόθηκε στο Δήμο και βεβαίως και τα περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στο Δήμο. Μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Θα πρέπει ειλικρινά το θέμα αυτό, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος πριν, να αποδοθούν ευθύνες αν συμβεί. Αυτή όμως την κοινωνική στιγμή, αυτό που επήγει είναι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και σήμερα βρέθηκα με τον κύριο Τατούλη, μας δόθηκε δυνατότητα στην Κόρυφα. Συζητήσαμε το θέμα μαζί με την αρχή πληρωμής τον κύριο Ψαράκη στην Τρίπολη, όπου προσπαθούμε να βρούμε λύση προκειμένου ο Δήμος να αποφύγει αυτή την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Όσο αφορά τα μεγέθη, επειδή είπατε κάποια θέματα εδώ, τα έχω αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ του Αντιδημάρχου και εμένα. Και βεβαίως θα την παρέχουμε την άποψη του κ. Στάμου, ότι παραπλανούμε και μάλιστα εθελημένα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, σας απαντώ λοιπόν ότι ούτε παραπλανούμε και βεβαίως πολύ περισσότερο εθελημένα του Δημοτικού Συμβούλιο. Η προσπάθεια μας είναι, επειδή βρισκόμαστε πραγματικά πάρα πολύ κοντά τη λειτουργία αυτού του έργου, κανείς δεν το πιστεύει, ακόμα δεν το πιστεύει. Βελτιώνουμε τις εγκαταστάσεις τόσο στο κομμάτι των αγωγών, όπου είχαν τεράστιο πρόβλημα με την είσοδο υδάτων από τη θάλασσα εσωτερικά στα δίκτυα, με την προγραμματική σύμβαση την οποία κάναμε, θυμάστε, ως Δημοτικό Συμβούλιο εμείς, με την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Αγιοράμο. Διορθώνουμε τις εγκαταστάσεις χωρίς χρήματα ούτε μισό ευρώ τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην επεξεργασία των λιμάτων, στο γεωργικό καθαρισμό. Και βεβαίως προσδοκώντας ότι στις 18 του μηνός θα πηγαίναμε με φωτογραφίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λέγαμε τώρα αυτό λειτουργεί. Τώρα βεβαίως αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ δυσάρεστη και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.